Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Δημαρά, βορειοστέλλας.gr, για μια επικαιρότητα, Νίκο, που βλέπουμε ότι δεν θα μας αφήσει να περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, ξεκινώντας από τα ελληνοτουρκικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό σκέφτομαι και εγώ, καθώς είπα να ξεκινήσω τα πρώτα μου μπάνια. Και θες να πας και στην ΚΟ, φαντάζομαι. Ναι, υπάρχει στο πρόγραμμα, υπάρχουν και αρκετές υποχρεώσεις φέτος εκεί και θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Ακολουθώντας βέβαια τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ακόμα εκεί βρίσκεται. Σωστά. Και μέρα με την ημέρα βλέπω ότι εντείνεται αυτή η άνευ προηγουμένου προκλητικότητα με στόχο τα νησιά. Δηλαδή, είχαμε κατά καιρούς τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, είχαμε διάφορες επιβουλές που ήταν πιο πολύ σε όριστη βάση για το θέμα των ναυτικών μιλίων, όλα αυτά. Αλλά τώρα έχει στοχοποιηθεί το θέμα των νησιών και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη αυτά που δεν είναι σοβαρά, αλλά δεν μπορείς και να τα αγνοήσεις, γιατί προέρχονται από τον εταίρο στην κυβέρνηση του κύριου Ερντογάν, από τον κύριο Μπαχτσελή, ο οποίος σαφέστατα έβαλε στο μάτι τα Δωδεκάνησα και είπε ότι αποτελούν συνέχεια της Ανατολίας και ότι αυτά έχουν κλαπεί. Ενώ ανήκουν στην Τουρκία, έχουν κλαπεί και κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθούν, να επιστρέψουν. Δηλαδή είναι εξωφρενικά πράγματα και δεν βγαίνει κανένα να τα καταδικάσει. Όπως επίσης και τα σημερινά. Και ο Κιλιντζάρογλου αυτά που λέει. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνασπισμός δυνάμεων και της αντιπολίτευσης με συγκεκριμένο στόχο, έτσι. Ναι, διάβαζα αυτά του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Αυτό. Προηγουμένως, στον οποίο απευθύνεται ο Ερντογάν και τον ρωτάει, θα έχω τη στήριξή σου σε περίπτωση που επιμείνω για το θέμα των νησιών, και απαντάει ο Κιλιντζάρογλου, όχι μόνο θα έχεις στήριξη, αλλά απορώ γιατί δεν κάνεις κάποιες κινήσεις και θα σε στηρίξω απόλυτα στο θέμα των νησιών. Γίνεται δηλαδή, αναδεικνύεται ένα ζήτημα στο οποίο εμείς κρατάμε μία αμυντική τακτική, μία ψύχρεμη, όπως λέμε, στάση, ψύχρεμη και αποφασιστική. Δηλαδή κάποια στιγμή είπε, απάντησε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα μέχρι στιγμής στην ΚΟ δεν είπε τίποτα, είπε μόνο ότι θα υποσχέθηκε ότι θα ανεγερθεί νέο νοσοκομείο, γιατί αυτό, σε αυτό που υφίσταται οι συνθήκες είναι στο νησί του Ιπποκράτη, θα γίνει νέο νοσοκομείο, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, αλλά προς το παρόν για τα ελληνοτουρκικά και για τις προκλήσεις της τελευταίας της Άγκυρας δεν ακούσαμε. Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι είχαμε και δήλωση στήριξης του State Department, είχαμε και από τον Μακρόν, έχουμε κάποιες τέτοιες δηλώσεις, έτσι. Ναι, ακολουθεί η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη σε ένα νησί μικρό που είναι βόρειο-ανατολικά, η Ψέριμος, που είναι ένα μικρό πανέμορφο νησί, έχει ένα πολύ όμορφο λιμανάκι, έτσι και είναι, έχει γραφικές παραλίες, όπου μπορεί ενδεχομένως εκεί να πει κάτι η Συναστυπάλια, που είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Αλλά σε ό,τι αφορά Washington, State Department, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, μπορώ να σου πω ότι τα διαβάζω και εκνευρίζομαι. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχω βαρεθεί αυτές τις διπλωματικές αηδίες. Τις λέω διπλωματικές αηδίες. Δηλαδή, τι λέει το State Department? Ναι μεν, δέχομαι ότι οι χώρες πρέπει να έχουν κυριαρχία, οι χώρες γενικώς, και η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κυριαρχία, αλλά βρείτε τα με διάλογο. Αυτό λέει. Διάβασα και την ανακοίνωση της Κομισιόν. Η σημερινή δεν είναι ανακοίνωση, και η απάντηση του State Department ήταν
μετά του εκπροσώπου του State Department, ήταν μετά από ερώτηση Έλληνα ομογενούς δημοσιογράφου. Δεν ήταν κάποια ανακοίνωση να βγει το State Department από μόνο του να στηρίξει, ούτε η Κομισιόν. Ήταν μετά από ερώτηση Έλληνα Ευρωβουλευτή. Άρα λες με λίγα λόγια ότι δεν τους βλέπεις και πολύ ζωντανούς απέναντί μας και έτοιμους να μας στηρίξουν. Βλέπω ότι βγάζουν ανακοινώσεις και κάνουν δηλώσεις οι οποίες είναι απλώς να είχαμε να λέγαμε. Τι λέει η Κομισιόν? Ναι, στηρίζουμε την κυριαρχία, αλλά και πάλι πρέπει δύο σύμμαχοι μεταξύ τους χώρες να βρουν μία λύση, δηλαδή και τα ίδια είπε και η Γερμανία. Mm-hmm. Ο εκπρόσωπος του κυρίου Σόλτς, ο ίδιος ο κύριος Σόλτς δεν βγήκε να κάνει καμία δήλωση, το εκπρόσωπος του την έκανε. Και εγώ απορώ ακόμη και με κάτι άλλο. Εδώ είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάσαι καλά, στο τραπέζι κάθε φορά έβγαιναν οι κυρώσεις. Τότε που βολτάριζε το Roots Race, το σκάφος αυτό στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κύριος Μπορέλ, ο επί των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβγαζε στο τραπέζι την απειλή κυρώσεων. Τι έγιναν αυτά? Τώρα αυτά δεν έπρεπε να έχουν επικυρωποιηθεί? Αυτό βλέποντας αυτή τη στάση, το συνδέεις με το ότι από την ΚΟ δεν μίλησε, δεν είπε αυτό που είπες νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης τίποτα? Και το λέω αυτό γιατί, Νίκο, εγώ ακούω από το πρωί κάποιες αναλύσεις, έχει ανέβει η ανησυχία των αναλυτών σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Δηλαδή, ενώ τη γνωρίζουμε χρόνια ότι κατά διαστήματα και το καλοκαίρι θυμίζει και το 19 και το 20, η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα άκουσα για πρώτη φορά ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλου ατυχήματος, όπου ατύχημα πόλεμο, να τα λέμε ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή άρχισαν να ανησυχούν, εγώ αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι γεγονός, ότι δηλαδή, γιατί αυτό κλιμακώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν έχουμε άντε μία δήλωση, έχουμε τον κύριο Τζαβούσογλου που λέει ότι πρέπει να κάνουμε, να αναθεωρήσουμε, να δούμε το θέμα του αφοπλισμού των νησιών και ότι αυτό θα το πάμε όπου μπορούμε, όπου πρέπει, χωρίς να αποκλείει και κάποια παρέμβαση στρατιωτικής φύσεως. Και όπως λες, αν συνεχίζονται και καθημερινά οι υπερπτήσεις στα νησιά, και να σημειώσω τώρα εδώ, θα μου επιτρέψει τη δημοσιογραφική αδεία, υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά είναι πλεονασμός. Σωστό. Το υπέρ καλύπτει το πάνω. Σωστά. Τέλος πάντων, το λέω εδώ για την δημοσιογραφία. Για να μιλάμε σωστά την ελληνική γλώσσα, το λες, στη δημοσιογραφία κατά μέρους. Συνεπώς εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αυτό κλιμακώνεται. Τώρα, γίνεται γιατί θα πάνε μπροστά σε εκλογές στην Τουρκία και όλοι προσπαθούν να φανούν βασιλικότεροι του βασιλέως απέναντι. Αλλά εδώ έχουμε και τα προβλήματα, έχουμε την Αγία Σοφιά, έχουμε τις Φιέστες. Δηλαδή είναι ηλίου φαϊνότερον ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν στο μυαλό τους την επιθετικότητα. Μιλάνε συνέχεια για κατακτήσεις, για επιθέσεις. Επομένως, έχεις δίκιο που το επισημαίνεις αυτό. Το επισημαίνω χωρίς να θέλω να τρομάξω κανένα. Μακριά από εμάς το να μην είμαστε ψύχρεμοι ή να κοιτάμε να φέρουμε την καταστροφολογία. Δεν είναι το στυλ μας αυτό, δεν μας αρέσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε και δεν παρατηρούμε τι συμβαίνει, έτσι. Επομένως εδώ πρέπει να συμβούν δύο τινά. Δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική, γιατί βλέπω τον κύριο Δένδιο τον τελευταίο καιρό κάπως μουδιασμένο. Δηλαδή τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο ο κύριος Δένδιας είχε οργώσει τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ευρώπη, τα Βαλκάνια καθημερινά. Βλέπω τώρα τελευταία ένα θα έλεγα μούδιασμα, μία χαμηλών τόνων κινητικότητα. Επίσης, Νίκο, επειδή τώρα μπήκαν μπροστά τα ελληνοτουρκικά, την Ουκρανία την αφήσαμε πίσω. Επανήρθε όμως από χθες η Ουκρανία, και το λέω αυτό γιατί θα στείλουμε αυτή η συμφωνία με τον Σόλτς, Μητσοτάκη. Ήθελα ένα σχόλιο σου, γιατί εγώ το μόνο που θέλω να πω, ότι πραγματικά πιστεύω ότι αυτά δεν πρέπει να τα μαθαίνει κάποιος από τον Σόλτς. Πρέπει να ενημερώνεται και το κοινοβούλιο. Είναι ένα έλλειμμα.
δεν έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχουμε ένα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν μιλάω για το ΚΙΣΕΑ, είναι άλλο πράγμα το ΚΙΣΕΑ, είναι κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να έχει βρεθεί μια συνισταμένη, να έχουμε Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως έχουν και οι δυτικές και οι περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχει ένα επίπεδο συνεννόησης για τα εθνικά θέματα. Θα μπορούσε να υπάρξει. Γιατί η αποστολή, η ανταλλαγή μάλλον αυτών των αρμάτων, ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάστηκε, δεν είναι ακριβώς η επιφάνειά του αυτή. Δηλαδή, παίρνουν από την Ελλάδα, στέλνουμε εμείς παλαιού σοβιετικού τύπου άρματα στην Ουκρανία και παίρνουμε πιο σύγχρονα, όχι ολοκέντρωνα, αλλά πιο σύγχρονα γερμανικά. Εδώ όμως κρύβονται και κάποια άλλα οικονομικά, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της τάξης των 2 δις. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε παραδείγματος χάρη από τον κύριο Μακρόν μία ευθεία υποστήριξη από τους, ο μοναδικός ηγέτης που βγήκε μετά το Συμβούλιο, τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προχθές και το είπε ευθέως, ο κύριος Σόλτς μας σημαίνα, αλλά τι θα γίνει, πρέπει να αγοράζουμε όπλα για να πάμε μία δήλωση υποστήριξης της Ελλάδας. Την ίδια ώρα που τα ενεργειακά καίνε και τσουρουφλίζουν και εμείς τώρα μιλάμε για άλλα, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα εισιτήρια και με οι πτήσεις και το ένα και το άλλο και έχουμε τουριστική περίοδο, φίλοι που ήθελαν να φύγουν μου λένε μπα δεν τα βγάζουμε πέρα με αυτά τα εισιτήρια και με αυτές τις... υπάρχει αυτή η δυσκολία. Απλώς για να ολοκληρώσω το προηγούμενο κομμάτι που έλεγα, η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει αμυντική και παραμένει σχεδόν αμήχανη. Εγώ θα έλεγα, παλιότερα υπήρχαν αυτά, να υπάρχει ένας μηχανισμός, δεν λέω από το Μαξίμου, δεν λέω από τα κόμματα, ένας περισσότερο ανεξάρτητος μηχανισμός, ο οποίος θα προωθεί τα ελληνικά συμφέροντα. Είχαμε εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ακούσατε τι είπε για την Ήμβρο χθες και για τις ελληνικές περιοχές που έχουν καταπατηθεί. Γιατί δεν μιλάμε για τη Χάλκη, που είναι σαφέστατα στη συνθήκη της Λοζάνης η αναφορά της για τη λειτουργία ιεροδιδασκαλίου. Ακούνε την εκπομπή για να τα μαθαίνουν αυτά από δημοσιογράφους όπως εσύ, Νίκο, και που πολύ σωστά. Γιατί δεν έχουμε μία πολιτική η οποία να βγάλει χάρτες. Έχουμε τον κύριο Τσαβούσουλου και βγάζει χάρτες. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε χάρτες. Και είχαμε χάρτες. Παρέμβαση και Καραμαλή, προφανώς βλέποντας μετά από τόσο καιρό που παρενέβη ο πρώην Πρωθυπουργός την κατάσταση με ενωτικό μήνυμα. Ναι, εντάξει. Όχι τίποτα καινούριο. Ο κύριος Καραμαλής αμέσως πήγε σαφώς, στάριξε, όπως τα λέγατε στη γλώσσα σας, εσείς οι νεαρότεροι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ως ένα βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη, όπως είπε, να αντιμετωπίσει και το θέμα της Ουκρανίας αλλά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα και εξέφρασε μία απορία για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ή όχι τον τερματισμό αυτού του πολέμου, υπονοώντας ότι μπορεί να έχουν συμφέροντα για ενέργειες, για πωλήσεις yeah. φυσικού αερίου και όλα αυτά. Τώρα, ως προς το ερώτημα που έκανες για τα ενεργειακά, μπορώ να πω ότι είδα μία αμυδρή ελπίδα σήμερα. Υπάρχει ένα θέμα, δηλώσεις υπάρχουν από την, και η Financial Times το προβάλλουν και άλλες διεθνείς εφημερίδες σχετικά με τις προθέσεις της Σαουδικής Αραβίας για να αυξήσει την παραγωγή του πετρελαίου, κάτι το οποίο αν αυξηθεί ως ένα βαθμό η παραγωγή θα αρχίσει η πτώση των τιμών. Και μάλιστα το πρωί σήμερα είδα ότι η πτώση αυτή από τα 124 δολάρια το βαρέλι πήγε στα 114. Μακάρι. Τώρα δεν ξέρω πώς εξελίσσεται, αλλά υπάρχουν δηλώσεις
από το ΡΙΑΜ. Εσύ μας το δίνεις, δεν το είχαμε δει. Εσύ μας δίνεις την είδηση να το παρακολουθήσουμε. Νίκο, τώρα επειδή δεν έχω χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα θέμα που θέλω να μου κάνεις εσύ την εισαγωγή και αναφέρομαι στην αυτοχειρία του 50χρονου γυμναστή και την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Γετίμη σε λίγο θα έχει όλο το ρεπορτάζ. Γι' αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με το να μου πεις από τη δική σου ματιά που παρακολουθείς το δικαστικό και το αστυνομικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Σίγουρα είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Σίγουρα υπάρχει ένα παρασκήνιο. Δεν ξέρω τι έκταση έχει. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός, Θεός χωρέστον, επειδή είμαστε μια μικρή κοινωνία στη Θεσσαλονίκη, είχα γνωστούς οι οποίοι είχαν μαζί του, είχαν φιλικές σχέσεις κτλ. Είχε πρόβλημα και η πρώην, η σύζυγός του, με την οποία τα μέσα λένε ότι ήταν σε διάσταση, η ίδια βγήκε και είπε όχι, δεν είναι σε διάσταση, και ότι έπαιρνε χάπια, είχε προβλήματα. Ορθώς επενέβη η εισαγγελία, αλλά ελπίζω να μην είναι επιφανειακό αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτή η ιστορία με τα κρυπτονομίσματα? Πώς γίνεται δηλαδή μια κυρία η οποία εμφανίζεται εδώ σαν ράχνη, γυναίκα ράχνη, με τη μέθοδο των κρυπτονομισμάτων να αποσπάει 400 χιλιάρικα? Ναι, αλλά εκείνος ο ίδιος με τα μηνύματα που τα διαβάσαμε και χθες στην εκπομπή αφήνει πόνιος και για μεγάλα κυκλώματα που έχουν να κάνουν και με νεαρά άτομα και τα μπλέκει και με την 24χρονη. Συνεπώς εδώ υπάρχει πολλή δουλειά. Ενδεχομένως ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε αυτό το σημείο, που έχει μία ως ένα βαθμό διασαλευμένη λειτουργία για να φτάσει σε μία απόπειρα, ή να το λέει, γιατί το έλεγε σε φίλους του, το έλεγε νωρίτερα, έτσι, ότι θα φτάσει εκεί. Τώρα μπορεί μεν να υπάρχουν κάποια θολά σημεία, αλλά νομίζω ότι καλά θα κάνει εισαγγελική έρευνα, γιατί υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του δικηγόρου σε σχέση με την 24χρονη, η οποία μιλούσε για το ξενοδοχείο, στο οποίο ξενοδοχείο φέρεται ότι ήταν στο ίδιο πάρτι και η γυναίκα ράχνη που είχε σχέσεις ερωτικές με τον 50χρονο. Υπάρχει θολούρα. Πιστεύω θα βγουν πολλά πάντως από αυτή την, με αφορμή αυτό το τραγικό. Νομίζω ότι καλά θα είναι να μπει το μαχαίρι σε βάθος, το ψάξιμο. Απόλυτα, συμφωνούμε απόλυτα. Νίκος Δημαράς, βόρειοσέλας.gr, το βλέπουμε και πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Σας έλεγα νωρίτερα για τα παιδιά εδώ στη ΔΕΘ. Ανοίγουν τις πύλες του φεστιβάλ Θες Clean, Θες Green, του πρώτου φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και σε λίγο Γιάννης Γετίμης, για να δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με αυτό το τραγικό συμβάν της αυτοκτονίας του 50χρονου γυμναστή. Η διενέργεια του Θες Clean, Θες Green αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Ελέξπο, με σκοπό να εξοικειώσει τους δημότες της πόλης με τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, μείωση απορριμμάτων, επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών. Σήμερα είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, γιατί ήρθα εδώ πέρα σε αυτό το φιλόξενο χώρο και είδα τη δουλειά που κάναν τα παιδιά του Δήμου μας, τα παιδιά της πόλης μας. Βλέπετε πώς δούλεψαν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, πώς σκέφτονται την πόλη τους, πώς σκέφτονται την κυκλική οικονομία, πώς σκέφτονται την ανακύκλωση, πώς σέβονται το περιβάλλον. Πραγματικά μετά από αυτήν την εικόνα, αυτές τις ματιές των παιδιών, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι η πόλη μας θα είναι αύριο καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το τριήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει σήμερα στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Στο να αντιληφθούμε όλοι μας πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση, πόσο σημαντική είναι η κυκλική οικονομία, η πράσινη οικονομία, πόσο σημαντικό είναι να μην δημιουργούμε απόβλητα, να αξιοποιούμε όλα αυτά τα οποία αντί να μας ρυπαίνουν θα μας ωφελούν, και πιστεύω θα βγούμε από αυτήν τη διαδικασία και από μια καθημερινή προσπάθεια πολύ καλύτερη. Με την πρωτοβουλία του αυτή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί, αλλά και αποδεικνύει έμπρακτα τον υψηλό βαθμό ενεργοποίησης του προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των δημοτών του, της αλλαγής νοοτροπίας σχετικά με την απόρριψη των αστικών αποβλήτων και της στροφής προς μια ορθολογικότερη πράσινη διαχείρισή τους. Άλλη μια φορά, σε παρακαλώ.
Το φεστιβάλ διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, ενώ πολλά σχολεία της πόλης έχουν προγραμματίσει ήδη επίσκεψη στους χώρους του φεστιβάλ και συμμετοχή των μαθητών τους στις δράσεις του. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει λειτουργία έκθεσης συστημάτων ανακύκλωσης, ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια για ενήλικες, παραστάσεις, εργαστήρια και Λούνα Πάρκ για τους μικρούς επισκέπτες και τους μαθητές των σχολείων. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, της τραγωδία, τραγικό περιστατικό σε σχέση με τον αυτόχειρα 50χρονο. Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Γετίμης, ο συνάδελφος που πρέπει να πούμε ότι... Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Γετίμης, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά με δικές του πληροφορίες, με το δικό του ρεπορτάζ, έτυχε και να μιλήσει σε Γιάννη και σε πολλά άλλα τηλεοπτικά κανάλια, δίνοντας πρωτόλιο πρωτογενές υλικό. Πάμε να δούμε τώρα τη συνέχεια του ρεπορτάζ, γιατί όπως λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, είναι ένα θέμα που δίνει συνεχώς νέες ειδήσεις, αποκαλύπτονται νέες πτυχές. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και αυτά θα κληθεί βέβαια η αστυνομία, η οποία δίνει πολύ μεγάλη σημασία και ο εισαγγελέας στην τελευταία ανάρτηση του Παπαναούμ. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι καινούριο έχουμε να αποκαλύψουμε τώρα, να αποκαλύψεις τώρα μέσα από τη Βεργίνα τηλεόραση. Καταρχάς, Χριστίνα, σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία, όπως είπαμε και εσείς στην αρχή, η είδηση του τραγικού απαχωνισμού του 50χρονου. Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πολύ καλός και σωστός επαγγελματίας, εγώ που έχω μιλήσει δηλαδή, και τον ήξερα εξόψεως. Δεν θα σου πω ότι είχα μιλήσει ποτέ μαζί του, γιατί δεν έτυχε. Αλλά τον ήξερα εξόψεως. Είχα πάρα πολλούς φίλους και πολύ καλούς φίλους, μάλλον, οι οποίοι μίλησαν μαζί του. Και, και τους παρακολουθούσε και ήταν στο γυμναστήριο. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό το θέμα. Είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία με μία πρώην σύντροφο του 50χρονου γυμναστή, η οποία πραγματικά ήταν συγκλονισμένη, συντετριμένη θα το έλεγα, η οποία δεν μπορούσε να καταλάβει τους λόγους που όθησαν τον 50χρονο γυμναστή να βάλει τέλος στη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως το τι μας είπε η σύντροφος του γυμναστή. Η πρώην σύντροφος, του γυμναστή. Για να ακούσουμε τι δήλωσε αποκλειστικά στο Γιάννη Γετίμη και στη Βεργίνα τηλεόραση. 20 λεπτά αφού ανέβασε το στάτους του προσωπικό του λογαριασμό ο Γιώργος, είδα εγώ αυτό που είχε γράψει το κείμενο. Το διάβασα 10 φορές μέχρι να καταλάβω. Μου έκανε εντύπωση γιατί ο Γιώργος δεν κάνει ούτε ορθογραφικά ποτέ, ούτε έχει συντακτικό πρόβλημα με το συντακτικό, ούτε έχει κάποια δυσλεξία. Και μου έκανε εντύπωση όλο αυτό το κείμενο γιατί δεν ήταν ορθά τοποθετημένο. Θα μπορούσα να πιστέψω ότι δεν είναι αυτός που το γράφει, αλλά επειδή στο τέλος οι αναφορές που έκανε για τον Θεό, για τους αθλούμενους και για αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπάνε, που ζήτησε συγγνώμη, είναι λόγια του Γιώργου, σίγουρα είμαι σίγουρη ότι το έγραψε αυτός και ήθελα απλά να εκθέσει τα άτομα και τις καταστάσεις που τον έφεραν σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε αυτό επειδή είχε πάθει ερωτική απογοήτευση ή επειδή έχασε τα λεφτά του απλά. Απλά ο Γιώργος ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος που ήταν φιλοχρήματος αλλά με την καλή έννοια, δηλαδή ήθελε να βγάζει λεφτά, ήταν από τις προτεραιότητές του και καλά έκανε γιατί μπορούσε και ήταν πολύ ικανός και ταυτόχρονα ήταν και ψυχοπονιάρης, ήταν και πολύ έξυπνος και ίσως δεν μπορείς να διαχειριστεί ότι την πάτησε με άτομα που είχε εμπιστευτεί. Ήταν ίσως εγώ θεωρώ θυμωμένος με τον εαυτό του που έφτασε σε αυτό το σημείο να του πάρουν όλη την περιουσία και να μην το καταλάβει. Ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του που αν και πονηρός του έφυγαν έτσι τα λεφτά από μία πλοκή, από μία δολοπλοκία. Γιάννη, να πω ότι συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή τη συνέντευξη. Παραποιημένη ακούσαμε τη φωνή της κυρίας, η οποία δεν ήθελε για εύλογους λόγους. Παρόλα αυτά, αποκαλύπτει σημαντικά πράγματα και πτυχές, όχι μόνο της προσωπικότητας του Γιώργου Παπαναούμ, αλλά και το πώς πιθανολογεί μάλλον για κάποια αίτια που τον οδήγησαν
στο απονενοημένο, έτσι. Από ό,τι ακούσαμε που μας είπε πρώην σύντροφος του Γιώργου Παπαναούμ, δεν ήταν τόσο πολύ το κίνητρο το οικονομικό, τα χρήματα που άσχετα που έχασε όλη του την περιουσία, αλλά βάσει τα λεγόμενα της πρώην σύντροφος του Γιώργου Παπαναούμ, ήταν ότι πιάστηκε κορόιδο, να το χαρακτηρίσω, ότι τον κορόιδεψαν, ότι παίξανε μαζί του, ότι στήσανε μια δολοπλοκία στο πρόσωπό του και στην τελική κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 400.000 ευρώ. Εδώ βλέπουμε και κάποια μηνύματα τα οποία αφήσανε στο γυμναστήριο, αφήνουν κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή, Γιάννη, καθώς ήταν πολύ αγαπητό. Η πρώην σύντροφος φάνηκε ότι από όσο τον γνώριζε, που σίγουρα τον ήξερε πιο καλά από το να τον γνωρίζεις απλώς μέσα από το γυμναστήριο, φάνηκε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι ήταν ούτε από ερωτική απογοήτευση, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι μπορεί από την ερωτική απογοήτευση να έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο, ούτε από το θέμα των χρημάτων, αλλά πιθανολογεί ότι δεν μπορούσε να συγχωρήσει στον εαυτό του το γεγονός ότι την πάτησε. Έτσι, ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά δεν είμαστε ούτε εμείς αρμόδια να πούμε τι συνέβη. Οι αρχές ψάχνουν. Πολλές πτυχές αυτού του θέματος βγαίνουν στην επικαιρότητα. Επίσης, να πούμε ότι δεν ακούσαμε όλη τη συνομιλία που είχε. Γιατί νομίζω σε άλλο σημείο μιλάει και για τις κάμερες. Έτσι ακριβώς. Μας σχολιάζει η πρώην σύντροφος του Γιώργου Παπαναούμ ότι για τις κάμερες που είχε εντός και εκτός του γυμναστηρίου. Και από ό,τι μας λέει, θα τα δούμε βέβαια και σε ρεπορτάζ αναλυτικό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Με την Νίκη Σταματιάδου. Σχολιάζει η πρώην σύντροφός του για την κάμερα, ότι ήταν σίγουρη ότι είχε κάμερα έξω από το γυμναστήριο, καθώς όταν ήταν κλειστό το γυμναστήριο και την έβλεπε, της άνοιγε την πόρτα. Δεν ήταν σίγουρη φυσικά για το αν λειτουργούσε η κάμερα η οποία είχε πάνω από το ταμείο, πάνω από τον υπολογιστή, η εσωτερική κάμερα. Πάντως, εμένα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί της, μου σχολίασε και μία παλιά του ανάρτηση, την οποία είχε ανεβάσει 2-3 εβδομάδες πριν, όπου πραγματικά δεν αισθανόταν καθόλου καλά, και με την ανάρτηση την οποία έκανε και όλοι οι διαδικτυακοί του φίλοι του δίνανε κουράγιο, του δίνανε δύναμη, γιατί με αυτά που έγραφε καταλάβαινες ότι ήταν πληγωμένος αυτός ο άνθρωπος, και εκεί πέρα στο σημείο ήταν που ήθελε να τον πάρει και τηλέφωνο. Τελικά, από ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο, δεν μίλησε μαζί του, τον πήρε μόνο μετά από λίγο καιρό για χρόνια πολλά, καθώς είχε τα γενέθλιά του και την γιορτή του Άγιου Γιώργη, και δεν συνέχιζε τη συνομιλία μαζί της όπως τα έκανε άλλες φορές, δηλαδή που μιλούσαν για άλλα πράγματα από ό,τι μου είπε. Ήταν λίγο στεναχωρημένος, λίγο στα χαμένα, και αυτό ήταν που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Χριστίνα. Όπως αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί λέει ότι διχάστηκε αρχικά στο αν έγραψε εκείνος, γιατί έγραφε καλά ελληνικά, ακριβώς, σωστά ελληνικά, χωρίς κανένα συντακτικό λάθος. Αλλά εμείς και χθες που παρουσιάσαμε ακριβώς αυτά τις αναρτήσεις του, αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρχε μια σύγχυση για αυτόν που έγραφε. Δηλαδή ήταν κάπως σε σημεία σύντακτα, κάποια σημεία που δεν. Από ό,τι μας είπε, κατάλαβε 100% ότι ήταν ο Γιώργος Παπαναούμ, ο εκ λοιπόν γυμναστής, όταν ευχαρίστησε τους ασκούμενους, το Θεό, εκεί κατάλαβε ότι σιγουρεύτηκε ότι ήταν αυτός. Ενώ στην αρχή είχε ενδιασμούς, γιατί αυτά που είπες και εσύ δεν καταλάβαινε στην αρχή, γιατί δεν έκανε ποτέ κανένα ορθογραφικό ή συντακτικό λάθος. Γιάννη, είναι συνεχόμενες οι αποκαλύψεις και κάνεις μια εξαιρετική δουλειά στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Περιμένουμε ό,τι νεότερο, γιατί ξέρω ότι είσαι σε διαρκείς επαφές για να βρεις και να κάνεις στόματα να ανοίξουν, γιατί εδώ πρέπει να ανοίξουν όλα τα στόματα. Και βέβαια από τις εισαγγελικές αρχές και από την αστυνομία να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος Δημαράς. Να πω ότι όλα τα νεότερα και όλες οι εξελίξεις στο δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης με την Νίκη Σταματιάδου, από τον Γιάννη Γετίμη. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα, και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μου ο Ανδρέας Σταματόπουλος για να συνομιλήσουμε με την βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, την Κωνσταντίνα Αδάμου.